Ξέρετε πολύ καλά ότι καλύτερη ήμουν εγώ. Γι' αυτό δεν πρόκειται να το αφήσω έτσι. Γιατί εμένα δεν με κοροϊδεύει κανείς. Ορίστε η φωτογραφία του μπαμπά της Πάτη. Α, ωραία. Να πω την αλήθεια, τον φανταζόμουν αλλιώς. Έχει φαβορίτες. Ναι. Ναι, η Πάτη πήρε από το σόι της μαμάς της, γι' αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Γιατί ήθελες τη φωτογραφία? Γιατί θέλω να τον βρω. Α. Είναι βέβαιο ότι πρόκειται για φάρσα. Αρκετά φεύγω από εδώ. Νιώθω πολύ ταπεινωμένη. Όχι εγώ, όχι θεία. Αν θέλεις μπορώ να σε βοηθήσω να κάνεις κανένα πάρτι. Uh-huh. Να έρθουν κι άλλοι φλόγκερ και να τους γνωρίσουμε κιόλας. Και μπορώ να γίνω και το δεξί σου χέρι. Α, ωραία. Ναι, ωραία. Σολ, βλέπεις ότι βλέπω? Ναι, νομίζω πως ναι. Λυσίτας, Γκουίντο. Γκουίντο, το Λυσίτας. Να ξεχάσω και σένα. Ναι. Μάλλον ναι. Προσπάθησα με κάθε τρόπο να σου μιλήσω, να σε πείσω. Και εσύ τι έκανες, με έδιωξες μακριά. Όμως Μπρούνο, αυτό ήταν... Σου το είπα ότι κάποια στιγμή θα το μετανιώσεις. Και όταν θα συμβεί αυτό θα είναι πολύ αργά. Καταλαβαίνεις ότι τώρα είμαι η κόρη των δακρύων, είμαι η πρωταγωνίστρια της όπερας. Δεν τρέπεσαι καθόλου, δεν τρέπεσαι. Περνάς από το δρόμο που μένει η κόρη σου. Πώς είναι δυνατόν, δεν είσαι ο μπαμπάς της Πάτη. Τι Πάτη κάτι κεφάτι, δεν ξέρω γιατί μου μιλάτε κύριε. Κάνεις το χαζό τώρα. Δεν τρέπεσαι, έχεις μια τόσο καλή κόρη και είσαι διάφορος. Βγάλε τα μαλλιά από τα μάτια και σταμάτα να κλαις. Εσύ θα έρθεις μέσα μαζί μου. Μη γελάς, έλα μαζί μου είπα. Τρελάθηκες, εγώ από εδώ δεν φεύγω. Έλα μαζί μου. Μπορώ να μάθω τι κάνετε εσείς οι δύο? Συνομωτείτε εναντίον μου? Τι γίνεται κοριτσάκι, φοβάσαι ότι θα χάσεις αν παίξεις δίκαια? Θες ο παρτενέρ μου να σε αφήσει να κερδίσεις? Καλά. Η κοπέλα είναι τρελή. Μισό λεπτό, Σωσέ, γιατί τώρα με προσβάλλεις. Γιατί με πέρασες για βλαμμένο? Ναι, φυσικά και είσαι βλαμμένος. Βέβαια, γιατί προφανώς συνομωτείς με αυτήν που δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο. Και αναγκάστηκες να μπεις στο φωτολογ για να κάνεις νέους φίλους. Μόνο και μόνο από αυτό καταλαβαίνει κανείς τι άτομο είσαι. Συγγνώμη, Σωσέ, αλλά και εγώ έχω μπει στο φωτολογ. Συγγνώμη, ένιωσες και εσύ την ανάγκη να κάνεις νέους φίλους, ε? Αυτό είναι δικό μου θέμα. Δεν δικό μου θέμα. Τι τρέχει, γιατί φωνάζετε εδώ? Τι τρέχει? Απλώς η παρτενέρ σου και ο παρτενέρ μου συνομωτούν για να αλλάξουν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Ή θέλει να του ρηχτεί. Τι λες, καλέ, εγώ δεν ρίχνομαι σε κανέναν. Α, ναι. Και τότε που ρίχτηκε στον αδελφό μου, τι, δεν μετράει αυτό? Ποιον αδελφό?
το Ματίας. Μη μου το παίζεις χαζί. Ή μήπως έχεις αρτηριοσκλήρινση. Κοίτα, μπορεί να έχω αρτηριοσκλήρινση, αλλά δεν ρίχνομαι σε κανένα. Αλήθεια το έκανες αυτό? Εντάξει, ένα μικρό φυλάκι του το έδωσα. Και μη με λες εμένα χαζί. Λοιπόν, εσύ ακόμα δεν μου εξήγησες γιατί έκανες φωτολόγκ. Ωχ, καλά τώρα. Στάσου! Μπες μέσα! Έχει παρεξήγηση, στάσου! Δεν έχεις φιλότιμο. Ούτε φιλότιμο, ούτε καρδιά. Ξέρεις τι κάνει η μικρή για σένα? Πώς υποφέρει εξαιτίας σου? Πόσο σε αγαπάει! Είσαι ένας δειλός, ένας δειλός! Εγώ έχω ένα μήνυμα εδώ, δεν... Έλα εδώ! Ανάλαβε τις ευθύνες σου. Έλα εδώ. Πλησίασε. Άκουμε. Πάτη. Πάτη. Πάτη, εδώ. Εδώ είναι. Μα τι συμβαίνει? Ο μπαμπάς σου. Ο μπαμπάς σου. Α, ναι. Φυσικά. Αυτός. Ο μπαμπάς σου. Είναι ο μπαμπάς μου. Το βρήκε. Ναι. Πες ότι την αγαπάς. Σ' αγαπώ, την αγαπώ. Πατή, χαιρέτα τον μπαμπά σου. Έλα, κάντε μια αγκαλιά, έλα. Έλα. Μπαμπά. Συγγνώμη που σε πλήγωσα, κόρη μου. Συγγνώμη. Πάμε. Δεξιά, αριστερά και πάνω και κέντρο. Ματίας, έλα. Τα ξέρεις. Θέλω προσοχή, ηρεμία. Είσαι ο επιθετικός μας. Δεν θέλω υπερβολές. Πλησιάζεις και χτυπάς. Συμφωνεί? Ναι, ναι. Ωραία. Έχεις θαυμάστριες, σε περιμένουν. Λοιπόν, άντε, πάμε, πάμε, πάμε. Μάτι, πάμε, 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 έλα. Κορίτσια και αγόρια, την προσοχή σας παρακαλώ, παιδιά. Σας παρακαλώ, δώστε την προσοχή σας. Λοιπόν, παιδιά, εξαιτίας ενός μικρού προβλήματος της διευθυντριάς μας, της κυρίας Σοφίας, έχω τη χαρά και την τιμή να παρουσιάσω την έναρξη αυτού του διαγωνισμού. Οι πρώτοι που θα χορέψουν για μας είναι ο κύριος Γκουίντο και η δεσποινίσα... Τι έγινε, είδες το φωτολόγκ του Γκουίντο? Λένε ότι είναι φοβερό, ότι έχει γίνει χαμός. Το είδα, καλό είναι. Να κάνουμε κι εμείς ένα, τι λες? Γιατί μιλάτε όλη τη μέρα για το φωτολόγκ του Γκουίντο? Τόσο σημαντικό παιδιά, είναι. Παιδιά, παρακαλώ πολύ. Ναι, δεν παιδιά, ξέρω, εγώ νόμιζα να μιλήσω λίγο. Δεν είναι εύκολο αυτό για μένα, παιδιά. Σας παρακαλώ, ησυχία. Παιδιά, ναι, ναι. Να ανέβουν στη σκηνή, παρακαλώ, κύριο σου Γκουίντο και η δεσποινή Ζωζεφίνα. Ελάτε, παρακαλώ, χειροκροτήστε του. Είσαι καλά? Ναι. Ξέρω ότι είναι δύσκολο ναι. για σένα. Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Έψαχνε πολύ καιρό το μπαμπά της και τον βρήκε ξαφνικά. Θα της δώσω λίγο νεράκι, θα συνέλθει. Ναι, γιατί φυσικά. Γιατί ήταν βαρύ για εκείνη. Εντάξει, συγγνώμη. Τι πας να κάνεις? Ναι. Πας να το σκάσεις? Όχι, όχι. Θα την ξαναπληγώσεις? Δεν βλέπεις πως υποφέρει εξαιτίας σου? Δεν ξέρεις πόσο σε αγαπάει το κορίτσι? Λιώνει για σένα, δεν το βλέπεις? Δεν νιώθεις πόση αγάπη έχει να σου δώσει? Δεν είδες πως σε κρατούσε? Ναι, ναι. Είδες? Είναι απίστευτο συνέστημα. Ναι, 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 ναι. Το είδα. Πού πας? Στάσου! Σοκόρο, κάτι πρέπει να κάνουμε. Τώρα μπλέξαμε πολύ άσχημα. Το καταλαβαίνω, Πάτη, αλλά δεν ξέρω τι να κάνουμε. Δεν ξέρω. Άσε που εγώ πρέπει να φύγω. Τι? Όχι, δεν θα με αφήσει μόνη μου με αυτόν τον χωριάτη, Πάτη. Σου λέω. Μισό κορό, αλλά πρέπει να φύγω. Σε παρακαλώ, κατάλαβε. Τι θα κάνω τώρα, Πάτη, μου λες? Έλα, πες μου. Είμαι σίγουρη ότι κάτι θα σκεφτεί να κάνει. Άκουσε με. Πάτη, σε παρακαλώ, Πάτη. Βγάλε με από εδώ. Βγάλε με από εδώ, θα τρελαθώ. Σε κετεύω, σώσε με.
Λοιπόν, μίλα. Γιατί εγκατέλειψες τα παιδιά σου. Γιατί. Συγγνώμη, αλλά εγώ διαφωνώ. Γιατί δεν το κάνουμε λίγο πιο πολιτισμένο? Κανείς ήταν αστυνομικός. Όχι, 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 άκουσε με. Δεν μπορώ να είμαι πολιτισμένος με αυτόν. Δεν έχει αισθήματα, δεν έχει καρδιά. Εντάξει. Είναι δειλός. Ναι, εντάξει. Ναι, γιατί εγκατέλειψες τα παιδιά σου. Έτσι, έτσι μ' αρέσει. Γιατί. Πες μου. Γιατί, πες μου, γιατί. Άργα ή γρήγορα θα αντιμετωπίσεις τις ευθύνες σου. Ναι, ναι, ακριβώς. Αυτό. Α, κυρία. Ναι. Ήρθε. Ο γιος σας ήρθε. Άντε, μίλα στη μαμά σου. Μίλα. Μαμά. Αυτός ο άντρας δεν εγκατέλειψε κανέναν. Πώς όχι, αφού έχω τη φωτογραφία του. Είναι ο γιος σου, ο μπαμπάς της Πάτη. Ας τελειώσουμε μια και καλή με αυτό το θέμα. Ο γιος μου είναι πολύ μακριά και δεν είναι αυτός ο άντρας. Και ποιος είναι? Oh, δεν ήταν καθόλου κακό. Βέβαια δεν ήταν και σούπερ, αλλά ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Τώρα συνεχίζει το ζευγάρι των Φελισίτας και... Ρίγκο, έλα. Μπορείς να μου πεις τι έγινε? Τι εννοείς? Γουίντο, σε παρακαλώ, μην μου κάνεις το χαζό. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε. Κάναμε τόσες μέρες πρόβα χωρίς να έχουμε πρόβλημα. Και σήμερα ο κύριος τα έκανε όλα θάλασσα στη σκηνή. Γιατί το έκανες αυτό? Γιατί στο ζήτησε η Φελισίτα. Γεια Στάσου, χόρεψα μια χαρά. Σε παρακαλώ, μην με προκαλείς, Ζωζεφίνα. Είναι ολοφάνερο ότι δεν χόρεψες καλά για να με πειράξεις. Μα τι λες, τι φλακίες είναι αυτές? Όχι, εγώ δεν λέω βλακίες. Λέω αυτό που είδαν όλοι καθαρά. Το μυαλό σου ήταν αλλού. Δεν ξέρω, ίσως την επόμενη φωτογραφία που θα βάλεις στο φωτολόγ σου. Αλλά βέβαια τώρα που ο κύριος έγινε της μόδας, τώρα μας το παίζει πολύ. Σταμάτα, επιτέλους. Θα κλείσεις το στόμα σου καμιά φορά. Α, μάλιστα. Τι γίνεται με σας, παιδιά? Είστε ζευγάρι μόνο στο χώρο ή κι αλλού? Έλα, έλα, έλα! Έτσι, έτσι, αυτό είναι! Έλα, δώσε! Βάλτο! Πάμε, έλα! Μπράβο. Δεξιά, αριστερά και πάνω και κέντρο! Πάμε άλλη μια φορά! Δεξιά, αριστερά και πάνω και κέντρο! Έλα, έλα! Κι άλλο, κι άλλο, δεν σταματάμε! Έλα! Δεν σταματάμε! Κορίτσια, μ' αρέσει αυτός εκεί με την μπλε μπλούζα. Αχ, εμένα μ' αρέσει αυτός με την μπλε μπλούζα, με την κίτρινη ρίγα. Όλοι οι ίδιοι είναι, όλοι φοράνε τις ίδιες μπλούζες. Mati, mati, mati.
Γιατί το ρωτάς αυτό? Γιατί ο καθένας που θα έμπαινε μέσα και θα σας έβρισκε έτσι, θα σκεφτόταν ότι εσείς ή θα φιληθείτε ή θα πλακωθείτε. Της έκλεισες το στόμα με το χέρι, αλλά μάλλον ήθελες να της το κλείσεις με ένα φιλί. Φίλε. Και τι σε νοιάζει εσένα? Ακριβώς. Τι σε νοιάζει? Έχετε δίκιο, παιδιά, δεν με νοιάζει. Κάντε ό,τι κάνετε. Φυσικά. Σας συγχαίρω. Έχεις καταλάβει ότι είσαι ένας βλάκας? Ήθελες να έρθω να σε δω μόνο για να σου φέρω τύχη. Αλλά όχι, ήταν για να δω αυτό. Ξέρεις κάτι? Με εξαπάτησες, Ματίας. Και εσύ, πάντα ήσουν τόσο κακιά μαζί μου. Κι εγώ σε συγχώρησα. Ήμασταν φίλες, αλλά αυτό δεν μετράει καθόλου για σένα. Είσαι κακός άνθρωπος. Πολύ κακός άνθρωπος. Και οι δυο σας, κάποτε μου είπατε ότι θέλατε να ήσασταν φίλοι μου. Και έτσι έγινε. Όμως τώρα άλλαξαν όλα. Είστε οι χειρότεροι! Οι χειρότεροι! Γιατί γελάτε? Γιατί γελάτε? Πείτε μου! Σταματήστε! Γιατί γελάτε? Γιατί? Γιατί γελάτε? Γιατί? Σταματήστε! 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 Τη στιγμή δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση των Κρητών. Και τώρα θα ζητήσω από τα ζευγάρια να ανέβουν στη σκηνή. Ο κύριος Γκουίντο και η δεσποινής Ζωζεφίνα. Ο κύριος Ρίγκο και η δεσποινής Φελισίτας. Το ένα ζευγάρι δίπλα στο άλλο. Κύριε Ρίγκο, η Φελισίτας. Η Φελισίτα. Την ξέρω, την ξέρετε, παιδιά. Την ξέρετε. Είναι λίγο περίεργη. Α, με άφησε τώρα και δεν ξέρω πού πήγε. Α, μάλιστα, μάλιστα. Ναι, σίγουρα θα έπαθε κρίση πανικού. Είναι συνηθισμένο στις χορεύτριες. Αλλά βέβαια η ψηφοφορία θα συνεχιστεί, έτσι. Ναι, 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 φυσικά. Α, τι στιγμή, τι κρίσιμη στιγμή για το διαγωνισμό μας, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, κύριοι, σας παρακαλώ. Ναι, μάλιστα. Εγώ είδα λάθη και στα δύο ζευγάρια. Όμως, σε κάθε περίπτωση, τα λάθη δεν ήταν τόσο σημαντικά. Ήτανε... Πώς δεν ήταν σημαντικά? Εγώ δεν διαφωνώ. Δεν ήταν πολύ σοβαρά. Ελάτε τώρα, μην είστε αυτοί. Παιδιά, σας παρακαλώ. Σε κάθε περίπτωση, τα πιο εμφανή λάθη παρουσίασε το ζευγάρι της Φελισίτας και του Ρίγκο. Και γι' αυτό η ψήφος μου πάει στη Ζωζεφίνα και του Γκουίντο. Λοιπόν, τώρα πάμε στη δεύτερη ψήφο του κυρίου Ερνάν, παρακαλώ. Λοιπόν, συμφωνώ κι εγώ. Δεν ήταν σημαντικά τα λάθη. Από την πλευρά μου θέλω να συγχαρώ και τα δύο ζευγάρια. Αλλά μόνο το ένα από τα δύο, τουλάχιστον από ό,τι είδα, είχε περισσότερη δύναμη και ενέργεια. Η δική μου ψήφος πάει στο ζευγάρι των Φελισίτας και Ρίγκο. Ζούμε μεγάλες στιγμές και τώρα θα κριθεί ο νικητής με την ψήφο του κυρίου Πίτερ ανάμεσα στα ζευγάρια που τέλος πάντων αυτά που είδαμε. Έχετε δίκιο. Έχουμε μία μάχη. Μία μάχη ανάμεσα σε μετριότητες. Δυστυχώς. Λυπάμαι. Παιδιά, σας παρακαλώ πολύ. Αλλά από τη στιγμή που άρχισε αυτός ο διαγωνισμός, περιμένουμε να δούμε κινήσεις, χορογραφίες και τεχνικές που μέχρι στιγμής στο Pretty Land School of Arts δεν έχουμε δει. Λυπάμαι. Είναι μεγάλη αδικία. Σας παρακαλώ πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά θα πρέπει να δεχτείτε την άποψή μου. Ανεξάρτητα από το σχολείο μου, πρέπει να επιλέξω ένα ζευγάρι. Και κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, θα επιλέξω το λιγότερο κακό, που είναι για μένα η Ζωζεφίνα και ο Γκουίντο. Συγγνώμη, συγγνώμη, κυρία. Θα μπορούσατε να μου εξηγήσετε.
Ο κύριος της φωτογραφίας δεν είναι ο γιος σας, αυτό λέτε. Συγγνώμη. Συγγνώμη, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα αρχικά να με συγχωρέσεις. Δέχομαι τη συγγνώμη, αλλά γιατί πρέπει να σας συγχωρήσω? Δεν ξέρω, δεν είμαι καλά, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Δηλαδή, ξέρω, πρέπει να με καταλάβεις. Έχασα το γιο μου και για μια μάνα είναι το πιο σκληρό, το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο. Νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Αχ, Θεέ μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν Εντάξει, ξέρω. Πάντως αυτός ο άνδρας δεν είναι ο γιος σας και ο γιος σας είναι πολύ μακριά, ε. Εγώ το είπα αυτό. Ναι, εσείς το είπατε. Α, δεν είμαι καλά, καθόλου καλά. Ξαφνικά τον βλέπω παντού. Δεν ξέρω τι έπαθα. Νιώθω περίεργα. Είναι σαν αιμονή. Δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά. Συγγνώμη. Δεν είμαι καλά, δεν μπορώ. Θέλω λίγο αέρα. Δεν νιώθω καλά. Δεν νιώθω καλά. Το μυαλό μου πάει να σπάσει. Δεν ξέρω τι έπαθα. Τι έπαθα, Θεέ μου. Έχασα τα λογικά μου. Λίγο αέρα. Αχ, καημένη, 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 απελπισμένη. Ναι, αλλά γιατί μου είπατε ψέματα? Γιατί μου είπες ότι είναι ο μπαμπάς της πάρτι? Όχι, το πρόβλημα είναι ότι είναι τόσο άσχημα οι νιές που δεν ξέρουμε τι να κάνουμε και γι' αυτό ψάχνουμε κάποιον που να του μοιάζει λίγο, μπας και συνέλθει. Τι να πω όμως, τη βλέπεις, είναι για λύπηση. Πρέπει να την καταλάβεις, έχασε το γιο της ξαφνικά, εξαφανίστηκε. Είναι σαν, ξέρεις τώρα. Ναι, σωστά. Και η μαμά της πάτη λείπει. Γιατί λείπει? Γιατί λείπει η μαμά της Πάτη? Γιατί υπέφερε πολύ με όλα αυτά. Η Κάρμεν ήταν και αυτή η βλέπειες. Υπέφερε. Θα ήθελα πολύ να τη γνωρίσω. Πάτη, Πάτη, περίμενα, μην κάνεις έτσι. Τι θέλεις, να κάνω σαν να μην είδα τίποτα? Πάτη, πες μου, σε παρακαλώ, γιατί ήρθες? Ούτε που ξέρω. Ήταν μια παρόρμηση, μια ψευδαίσθηση. Όμως ξαφνικά είδα την αλήθεια. Αυτό δεν σου κάνει καλό, Πάτη. Τελευταία τίποτα δεν μου κάνει καλό. Ο Ματίας ήταν ο πρώτος μου έρωτας και με χρησιμοποίησε. Η Αντωνέλα έχει όποιον θέλει, όμως ο Ματίας με χρησιμοποίησε. Εξάλλου για τον Ματίας η Αντωνέλα είναι η μοναδική. Έτσι? Δεν το περίμενα. Το φιλί εννοώ. Η αλήθεια είναι... Έλα τώρα. Δεν θα το κάνουμε και ολόκληρο θέμα ένα φιλί, γιατί αυτό ήταν ένα απλό φιλί, Μάθιο. Ας είμαστε ειλικρινοί, Σάντο. Αυτό δεν ήταν απλώς ένα φιλί, γιατί μην ξεχνάς ότι εμείς οι δύο είχαμε μια σχέση στο παρελθόν και για αυτούς που είχαν σχέση, ένα φιλί σημαίνει κάτι ξεχωριστό, ή ναι. Όχι. Και τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή εσύ είσαι μόνη, εγώ είμαι μόνος. Μήπως ναι, πρέπει να περιμένουμε λιγάκι, τι λες? Ωραία. Είναι συγχαρότητα στάρ της ομάδας. Μην βιάζεσαι, δεν ξέρω αν είμαι κιόλας στάρ. Έλα, πώς δεν ξέρεις, έβαλες κολάρα. Δεν είδες πως έκαναν οι μαζορέτες σου? Και τι νομίζω έδωσε το φιλί η Αντωνέλα, Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε, κορίτσια. Η Κατερίνα που είναι? Όχι, όχι, η Κέιτ έφυγε. Γιατί έφυγε? Έφυγε μόνη? Όχι, δεν ήταν μόνη. Έφυγε με την Πάτη. Να, κοίτα, εδώ είναι στα γενέθλιά της. Κοίτα το φόρεμά της. Λοιπόν, τώρα θέλω να σου διέξω. Περιμένει, Πούντιν. Τι συμβαίνει, την ξέρεις? Μου θυμίζει μια Ιταλίδα ηθοποιό. Α, Ιταλίδα ηθοποιό. Όχι, ψέματα είπα, δεν μου θυμίζει τίποτα. Είναι όμορφη, πολύ. Πολύ όμορφη. Η μαμά της Πάτη. Λοιπόν, εγώ πρέπει να πηγαίνω. Πού? Στην αστυνομία. Θέλω να μάθω ποιος είμαι. Πρέπει να μάθω ποιος είμαι. Λοιπόν, και για να κλείσουμε τη σημερινή βραδιά, θα ανακοινώσω με μεγάλη μου χαρά τα ζευγάρια που θα χορέψουν στον επόμενο διαγωνισμό. Και αυτά είναι η Πάτη και ο Μπρούνο με τη Γουαδελούπε και τον Βίνι. Παιδιά μου,
αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και την αγαπημένη μας επιτροπή και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Άντε, πάμε. Ωραία. Πάμε, παιδιά. Πάμε. Είναι η ιδέα μου ή η παρτενέρ σου σε αίσθησε? Είχε πρόβλημα και δεν μπόρεσε να έρθει. Κι άλλο, πάλι? Γιατί μιλάς έτσι, μήπως έχεις κάποιο πρόβλημα με την Πάτη, δεν καταλαβαίνω. Όχι, αντιθέτως το ίδιο μου κάνει. Αλλά προσπάθησε να μη σε στήσει τη μέρα που θα ανταγωνιστείτε μαζί μας. Για να σου πω, γιατί δεν ηρεμείς λιγάκι εσύ τώρα? Δεν ηρεμώ, γιατί? Φίλε μου, η ιδέα μου είναι η ένοχλη στην παρτενέρ μου. Η μόνη ενόχληση σε εσύ. Α, ναι. Παιδιά. Ναι. Τότε πάμε έξω να το δείξουμε. Παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, για όνομα του Θεού, σοβαρευτείτε. Τι συμβαίνει εδώ, ε? Ξέρεις τι γίνεται, Ντορίνα? Κάποιοι εδώ μέσα είναι πολύ ενοχλητικοί. Αν είμαι ενοχλητικός, έλα έξω να μου το πεις. Α, ναι. Ναι. Ο Μπρούνο λέει ότι τον προκάλεσα επειδή τον ρώτησα για την Πάτη. Αλλά, Ντορίνα, εσύ νομίζεις πως η Πάτη, η καημένη η Πάτη, θα έχει την ψυχική δύναμη να συμμετάσχει? Και εσύ ποια είσαι για να μιλάς για τις ψυχικές δυνάμεις του καθενός? Θα έρθει σε ψυχιατρός. Οι φιλαναδίτσες ενώθηκαν για να μου επιτεθούν παρόλο που η μία έκλεψε το φίλο της άλλης. Τι λες εσύ, έχεις τρελαθεί τελείως. Εσύ δεν ξέρεις, ε? Γκονζάλο, τι έπαθες, φίλε, γιατί γελάς? Έγινε κάτι? Ναι, Γκονζάλο, γιατί γελάς? Γιατί γελάω? Με τα χάλια σας γελάω, με τα μούτρα σου. Μου να πεις εσύ για εμάς. Φτάνει! Φτάνει! Ησυχία! Ησυχία, πηγαίνετε στα σπίτια σας! Ησυχία, δεν θέλω να ακούσω ούτε λέξη τώρα, πια! Ησυχία, έξω! Στα σπίτια σας γρήγορα! Είδες τι έπαθες! Ησυχία! Και ούτε λέξη, ε! Ησυχία! Πήγαινε, Κατερίνα, δεν χρειάζεται να έρθεις μαζί μου. Ειδικά αφού είσαι φίλη της Αντωνέλα. Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι, Πάτη. Και επιπλέον, μερικές φορές εγώ δεν συμφωνώ με αυτά που κάνει η Αντωνέλα. Βλέπεις, εγώ είμαι χαζή, γιατί πάντα πιστεύω ότι θα αλλάξει, αλλά δεν θα αλλάξει ποτέ. Μπορώ να σε βοηθήσω σε κάτι? Όχι, όχι. Και η μαμά μου λείπει. Ο μπαμπάς μου είναι εδώ, αλλά δεν ξέρει ποια είμαι. Αυτό που έγινε με τον Ματίας δεν πρέπει να σημαίνει τίποτα για μένα. Μάτι, πού πας τρέχοντας? Ετοιμαζόμαστε να βγούμε με τα παιδιά για να γιορτάσουμε τον γκολ σου. Δεν μπορώ τώρα, δεν έχω χρόνο, θα τα πούμε. Σίγουρα θέλεις να φύγεις? Ναι. Τι να κάνω, να γυρίσω στο γήπεδο για να δω αν φιλούνται ακόμα? Όχι, το μάθημά μου το πήρα. Πάτη! Πάτη! Πάντως, άσχετα με τη φασαρία που δημιουργήθηκε με τα παιδιά, η Γουαδελούπε είχε δίκιο, ε. Ναι, τι να πω, το ξέρω. Να σου πω, νομίζω τελικά ότι το καλλιτεχνικό μου μέλλον με την Πάτη δεν θα είναι και τόσο καλό. Η καημενούλα περνάει τόσα πολλά, δεν μπορεί να έχει το μυαλό της στο χορό και όχι άδικα. Ναι, κι εγώ χάλια είμαι, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, ειλικρινά. Γιατί? Τι έγινε? Δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι ότι η Ζωζεφίνα και ο Κουίντο θα τα ξαναβρουν, σύντομα. Γιατί? Γιατί έτσι είναι, το βλέπω, Μπρούνο, είναι μαζί όλη την ώρα στις πρόβες. Τους είδα πριν λίγο να τσακώνονται, αλλά κοιτάζονταν εδώ, στα μάτια, με τόσο πάθος και τόση λάμψη. Τα πράγματα είναι απλά. 2+2 κάνουν 4. Και η καρδιά έτσι είναι. Αυτοί οι δύο θα καταλήξουν μαζί αργά ή γρήγορα. Σου το υπογράφω. Μην είσαι τόσο σίγουρος, αδερφάκι μου. Δεν έχεις αποδείξεις για δεν όλα αυτά. Δεν έχω αποδείξεις, αλλά δεν τις χρειάζομαι. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Μάλιστα. Άκου κάτι, Γκονζαλίτο. Mm. Αν θέλεις, άκουσε το, έτσι. Αν είναι να γίνει, θα γίνει. Ναι, το ξέρω. Αλλά πονάει. Ναι, πονάει. Λοιπόν, κοιτάξου στον καθρέφτη και πες μου τι γίνεται. Αν η Αντωνέλα γυρίσει στο Ματίας, τι γίνεται? Μα, είδες? Μια ζωή
τα ίδια κάνεις. Δεν θα μάθεις ποτέ έτσι. Τι έκανα πάλι τώρα? Τρελάθηκες, Πία. Πάνω που θα τα ξανάβρισκα με τον Μάθιου. Ήμουν έτοιμη να του δώσω και δεύτερο θανατηφόρο φιλί, εμφανίζεσαι. Και σαν να μην έφτανε αυτό, του λες για το ασχημό που από την Πάτη. Α, δεν το κατάλαβα. Τι ήθελες, να λέγα ψέματα? Όχι, Πία, δεν ήθελα να πεις ψέματα. Μόνο να βούλωνες το στόμα σου και να μην μίλαγες. Αλλά όχι, έπρεπε να το ανοίξεις. Και τώρα τι κατάφερες? Εγώ να μείνω εδώ και αυτός να εξαφανιστεί. Να με αφήσεις σύξυλη, σαν ηλίθια. Συγγνώμη, δεν το ήθελα. Πες μου την αλήθεια, Πία. Αυτά τα κάνεις για τον Μπρούνο, έτσι? Όχι! Όχι, Άντο! Στορκίζομαι, όχι! Γιατί το λες αυτό? Αντωνέλα, σηκώθηκα από τα άγρια χαράματα για να έρθω εδώ να κάνω τη μαζορέτα χωρίς να πω λέξη. Ούτε αυτό! Αυτό δεν είναι αρκετό για σένα! Πία, σε παρακαλώ, δεν σταματάς επιτέλους. Και όλο το πρωί γκρίνιαζες. Δεν ήθελες να έρθεις. Είσαι πολύ άδικη. Και εσύ είσαι ηλίθια. Δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα. Πράγματι είχε έρθει η Πάτη, αλλά μπήκε στο ταξί και δεν την πρόλαβα. Περίεργο, ε? Περίεργο που δεν την πρόλαβες. Εσύ είσαι πολύ γρήγορος. Γιατί δεν ξαναπροσπαθείς? Τρέξε. Ίσως τη βρεις. Κοίτα, αυτό που πάμε να κάνουμε είναι τρέλα. Άννα, εγώ δεν θα σε συμβούλευα ποτέ να κάνεις κάποια τρέλα. Εντάξει, αυτό ήταν παλιά, τώρα έχουμε οριμάσει και οι δύο. Ναι, αλλά έχει γυναίκα. Η οποία λείπει. Ακριβώς γι' αυτό, επειδή λείπει. Άννα, δεν φταίς εσύ. Όταν σε γνώρισε δεν θυμόταν τίποτα και σε ερωτεύτηκε. Και τώρα εσύ τον βοηθάς να ξαναβρει τη μνήμη του χωρίς να πάθει σοκ. Σύμφωνοι? Δεν κάνεις κανένα κακό. Βρίσκεσαι δίπλα του και είσαι το τέρι του, γιατί σ' αγαπάει, ή όχι? Ναι, αλλά μέχρι πότε θα μπορώ να είμαι δίπλα του? Για όσο μπορείς, για όσο σ' αφήσει. Ζήσε μαζί του το σήμερα, τίποτα άλλο. Να κοίτα, έρχεται. Έλα. Ευχαριστώ. Έλα, χαμογέλα, έλα. Άντε. Πώς από εδώ? Πάντα με βρίσκεις μπροστά σου, ε? Ναι. Και μ' αρέσει. Πού πας? Έχω μια δουλειά. Τι δουλειά, μπορώ να μάθω? Πάω στην αστυνομία. Πρέπει να μάθω ποιος είμαι. Δεν μου αρέσει η ιδέα. Εμένα μ' αρέσει. Και αυτή τη φορά τίποτα δεν θα με σταματήσει. Και αν στο ζητήσω εγώ? Σ' αγαπάω. Καλά θα έκανες να κράταγες το στόμα σου κλειστό. Άντο, μπορούμε να μιλήσουμε? Κορίτσια, εσείς προχωρήστε, θα σας προλάβω μετά. Okay. Ήθελα να σου μιλήσω πριν φύγεις. Λοιπόν, αν θες να μιλήσουμε, σε ακούω, ορίστε. Αλλά σύντομα. Okay. Υπόσχομαι σύντομα. Υποθέτω ότι θα πρέπει να σε πιστέψω. Τι τρέχει τώρα, αυτός που καθυστερεί είσαι εσύ, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, Μάθιου, με κατηγορείς? Αφού μετά από το παθιασμένο μας φιλί έτρεξε σαν τρελός πίσω από τη... Χωρίς περιστροφές, είπαμε. Και θα το κάνουμε. Κοίτα, πιστεύω ότι τελικά η μοίρα δεν θέλησε να προλάβω την Πάτη. Και η ίδια μοίρα έχω την εντύπωση ότι θέλει εμείς οι δύο να είμαστε μαζί. Έτσι λες? Ας κάνουμε μια προσπάθεια. Εγώ θα το ήθελα.
Και κάτι άλλο. Άκουσέ με. Είναι η τελευταία προσπάθεια. Αν πάνε όλα καλά, ωραία. Αλλά αν όχι, χωρίζουμε και δεν κρατάμε καμία κακία. Και αυτό θα ισχύει για πάντα. Τι λες? Αν η Αντωνέλα γυρίσει στο Ματίας, θα πεθάνω. Ναι. Θα πεθάνω. Είδες που σου έλεγα? Αυτό νιώθω κι εγώ. Όμως εσύ έχεις ακόμα μια ευκαιρία μαζί της. Όχι. Βάλε τα δυνατά σου. Όχι, όχι, μην νομίζεις. Δεν είναι έτσι. Γιατί? Είχαμε μια συζήτηση και έκανα λάθος. Φέρθηκα σαν ηλίθιος. Τι έγινε? Της είπα ότι δεν νιώθω τίποτα για αυτή. Ναι, όπως τα ακούς. Καλά, αλλά η Αντωνέλα σε ξέρει, Προύνο. Καταλαβαίνει ότι της λες ψέματα. Προσπάθησε, άκουσέ με. Βάλε τα δυνατά σου να την κερδίσεις. Είναι αυτή που αγαπάς, τρέξε να τη βρεις. Μην κάνεις πίσω. Μην κάθεσαι, είδες πως έχασα εγώ τη Ζωζεφίνα. Άντε. Τον ψάχνεις? Ζωζεφίνα, καμία σχέση. Άλλωστε θα μπορούσατε να πανηγυρίζετε τη νίκη. Όχι, Ταμάρα, όχι. Μπράβο σου που υπερασπίστηκες την Πάτη. Ναι, και σε σένα. Έπρεπε να το κάνουμε. Αυτή η ηλίθια Γουαδελούπε έλεγε κακοήθειες για την Πάτη. Δεν γινόταν να το αφήσουμε έτσι αυτό. Όχι. Ναι, παρά τις διαφορές μας, κάποια πράγματα μας ενώνουν ακόμα. Ναι, η φιλία μας με την Πάτη. Και ο Γκουίντο? Ο Γκουίντο τι? Εννοώ ότι έχει μεγάλη επιτυχία με το Photolog. Το είδες? Να σου πω την αλήθεια, δεν το είδα, όχι. Έλα να στο δείξω. Ωραία φωτογραφία έβαλε, έτσι. Κοίτα αυτή. Και αυτή ωραία. Κοίτα πόσες επισκέψεις έχεις. Είναι απίστευτο. Κοίτα εδώ, Γκουίντο, είσαι είδωλο. Έλα, τα παραλές, Άντι. Α, σιγά, μην είσαι τόσο ταπεινός. Σχεδόν 9.000 επισκέψεις μέσα σε μία εβδομάδα. Και από ό,τι βλέπω, είναι κοριτσάκια που σε θέλουν. Κοίτα και αυτό το τελευταίο, πριν από 5 λεπτά. Θέλω να σε φάω ζωντανό. Γράψε το νικ και τη διεύθυνση του MSN μου και όλη δική σου αίμα. Φίλε, σε βλέπουν σαν ζαχαρωτό. Θα σου ρίξουν και σαντιγί σίγουρα. Στάσου, στάσου. Μπορώ να διαβάσω και μόνος μου. Ηρέμησε. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Θέλω να με δω μέσα από τα μάτια σου και να με γευτώ μέσα από τα χείλια σου. Δεν σε πιστεύω, έχεις γίνει θρύλος, φίλε μου. Έλα, Σάντι, μην τα παραλες. Τώρα υπερβάλλεις. Εγώ υπερβάλλω. Λοιπόν, το αποφάσισα, τελεία και παύλα. Θα είσαι ο γκουρού μου και εγώ ο μαθητής σου. Θα ακολουθήσω τα βήματά σου και θα γίνω ο νέος φλόγκερ. Τι είπες ότι θα γίνεις, τι? Τίποτα. Δεν θα γίνω τίποτα. Δεν είπα τίποτα. 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 Δεν ξέρω αν είναι σωστό να είμαστε εδώ. Είναι σωστό, γιατί πρέπει να μιλήσουμε. Πες μου, γιατί δεν θέλεις να πάω στην αστυνομία? Για πολλούς λόγους. Μάλιστα. Ακούω. Πρώτον, γιατί δεν ξέρω αν μπορούν να σε βοηθήσουν. Mm-hmm. Δεύτερον, η Μακαρένα είναι γιατρός. Και λέει ότι μόνο εσύ σιγά σιγά θα αρχίσεις να θυμάσαι το παρελθόν σου. Και τρίτον, γιατί μπορεί να είναι τραυματικό για σένα να ανακαλύψεις το παρελθόν σου ξαφνικά, χωρίς να έχεις υποστήριξη. Γι' αυτούς τους λόγους βρίσκομαι εδώ. Σε λυπάμαι, το ξέρεις. Σε λυπάμαι. Μη με λυπάσαι. Ήρθα γιατί σε αγαπάω. Μα εσύ, χθες μου έλεγες ότι δεν ήθελες να είσαι μαζί μου μέχρι να μάθαινα αν έχω οικογένεια ή όχι. Mm-hmm. Σωστά. Mm. Αν με ψάχνει κάποιος, τι έγινε τώρα? Το πρόβλημα είναι ότι δεν θέλω να αρχίσω κάτι μαζί σου. Και όταν θυμηθείς το παρελθόν σου, να γκρεμιστείς σαν χάρτινος πύργος. Κατάλαβες ότι δεν έχω οικογένεια. Κατάλαβες ότι δεν με ψάχνει κανείς. Όχι, δεν είναι έτσι, όχι. Δεν ξέρω όμως. Θέλω να έχουμε μια ευκαιρία. Ευτυχώς που είσαι εδώ. Α,
τέλος. Είμαστε απελπιστικοί. Σιγά μην κερδίσουμε την Πάτη. Πάψε, αυτός δεν είναι διαγωνισμός τραγουδιού. Δεν πρόκειται να χάσουμε. Έχει δίκιο, φίλε, μη φοβάσαι. Μην είσαι κότα. Δεν ξέρω, και ο Μπρούνο είναι καλός χορευτής. Θα μας φάνε ζωντανού, σας το λέω. Λοιπόν, Βίνι, άκου μια συμβουλή. Εκεί που θα είναι έτοιμοι να σας φάνε, να ανοίξει και η δική σας όρεξη και να τους φάτε ζωντανούς κι εσείς. Ο Ρίγκο έχει δίκιο, φίλε. Πρέπει να παλέψετε μέχρι τέλος, έτσι είναι. Ναι, αρκετά μιλήσαμε. Πάμε. Ανέβα πάλι. Εγώ λέω ότι τζάμπα το κάνουμε, αλλά αν το νομίζεις. Δεν το νομίζω, έτσι είναι. Όταν έρθει η ώρα, η Πάτη δεν θα είναι σε θέση να μας ανταγωνιστεί και θα κερδίσουμε χωρίς κόπο. Μ? Γι' αυτό έλα, πάμε. Okay. Έλα, Βίνι, έλα. Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Έλα, λοιπόν. Τι έγινε, θα μου πεις. Συγγνώμη, είμαι λίγο καλύτερα, αλλά... Ησύχασε. Συγχώρεσέ με που κλαίω σαν μικρό παιδάκι. Όχι, μην αισθάνεσαι άσχημα γι' αυτό. Πες μου τι έγινε, τι έπαθες, σε πείραξε κανείς, σε χτύπησαν. Δεν έχει σημασία ποιος με πείραξε. Όχι, χαζή είμαι εγώ που σκέφτομαι ότι όλος ο κόσμος είναι καλός. Σε πρόδωσε κάποια φίλη ή κάποιος φίλος? Άφησέ το. Δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Πάτη, δεν είμαι ο μπαμπάς σου. Γι' αυτό ίσως να μην αξίζω την εμπιστοσύνη σου, αλλά δεν μπορώ να σε βλέπω να υποφέρεις έτσι. Και θα έκανα οτιδήποτε για να σε δω ευτυχισμένη. Θέλω να το ξέρεις. Τότε απόψε μπορείς να μείνεις στο σπίτι μου. Θα το κάνεις για μένα? Γεια σου, Πάτη. Πάτη, είναι η πέμπτη φορά που σε παίρνω. Σήκωσε το επιτέλους. Αύριο είναι ο διαγωνισμός. Πρέπει να συναντηθούμε. Πρέπει να χορέψουμε. Σε παρακαλώ, πάρε με. Πάρε με μόλις ακούσεις το μήνυμα. Σε παρακαλώ. Γεια. Γεια, Μπρούνο. Ο Γκονζάλο? Δεν ξέρω. Δεν είναι εδώ. Θέλεις να του πω κάτι? Όχι, τον ήθελα για να κάναμε πρόβα. Α. Γιατί είδες, περάσαμε και θέλω να τους κερδίσω όλους. Φυσικά. Τι έχεις, Μπρούνο? Έπαθες κάτι? Έχω κάποια προβλήματα απία. Τι άλλο? Α, φυσικά. Θα τα έμαθες. Ποια? Όχι, τίποτα, συγγνώμη. Μη μου δίνει σημασία, είμαι λίγο βλαμμένη εγώ. Έλα, τώρα θα μου πεις. Τι έγινε, έγινε κάτι? Η Αντωνέλα. Η Αντωνέλα και ο Ματίας. Η Αντωνέλα και ο Ματίας τι? Έγινε κάτι μεταξύ τους? Το έφτιαξαν. Και τώρα νομίζω ότι είναι σοβαρό.